Ανακοίνωση ΑΣ ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε, καλησπέρα, πες στον κόσμο να πούμε. 12 Απριλίου. Με τα λιμά. Ωραία. 12 Απριλίου σήμερα. Ανακοίνωση ΑΣ ΠΑΟΚ. Διαφωνώ με την ανακοίνωση. Μπορεί να βγάζει η δική σου. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, με αφρομή τη 12η Απριλίου, ημέρα εορτής, βάσει του καταστατικού και εν όψη της συμπλήρωσης 92 χρόνων από την είδους του σωματείου μας, απευθύνεται προς όλους, φίλους και εχθρούς στην Ελλάδα και στα πέρατα της Οικουμένης, λέγοντας: «Είμαστε εδώ πιστοί στην ιδέα του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Όμιλου Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτή μεταλαμπαδεύτηκε από τους προγόνους μας και οι ιδρυτές του συλλόγου μας έως τη σημερινή γενιά. Γνήσιοι πρεσβευτές ηθικών αξιών και κανόνων δικαίου που χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ εδώ και 92 χρόνια και τον κάνουν τόσο αγαπητό στους φιλάθλους του. Ένα σύνθημα του παοξίδικου λαού λέει: Αδιαφορώ για ό,τι και αν λένε, γιατί δεν ξέρουν τι νιώθω για σένα. Και πώς να ξέρουν, συμπληρώνουμε εμείς, πώς να καταλάβουν το αδάμαντο πνεύμα του παοξί όλοι αυτοί που ψάχνουν τη δόξα και το μεγαλείο μέσα από τα κύβδηλα μας τραπαδάκια, όταν ο ΠΑΟΚ οφείλει τη μεγαλοσύνη του στο πνεύμα αντίστασης και δικαίου του λαού του. Φέτος, ο πρωτότοκος γιος του σωματείου μας, το καμάρι και η ναυαρχίδα μας στο ποδοσφαιρικό τμήμα, υπό την ηγεσία του Ιβάν Σαββίδη, έφτασε κοντά στον στόχο του, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας. Κάποιοι όμως, κάνοντας χρήση των γνωστών τους βρώμικων μεθόδων από εποχή ΠΟΚ, βλέποντας ότι η εποχή ΠΑΟΚ ανατέλει, προσπάθησαν και προσπαθούν να το αποτρέψουν ή έστω να το αναστείλουν ακόμα και προσωρινά για ένα ακόμη χρόνο. Όλοι εμείς όμως, ο περήφανος λαός του ΠΑΟΚ, είμαστε εδώ και βροντοφωνάζουμε. Όχι στους χαρτοπρωταθλητές, ΠΑΟΚ, άξιο πρωταθλητής Ελλάδας 2018. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, ως μάνα και θεματοφύλακας των ιερών και οσίων του συλλόγου, δηλώνει την πλήρη υποστήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση στο συλλαλητήριο που εξήγηλε ο λαός του ΠΑΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Απριλίου 2018. Και ώρα 3, καλώντας παράλληλα όλους όσους χτυπάει η καρδιά τους για τον ασπρόμαυρο δικέφαλο ετό να συμμετέχουν ειρηνικά, περιφρουρώντας με τη στάση τους τα δίκαια αιτήματά μας. Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ, χρόνια πολλά ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Πρωτάθλημα εμείς ή εμείς, Θεσσαλονίκη, Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Η ανακοίνωση επαιτειακή, αλλά και με επίκαιρες αναφορές, του ΑΣ για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ που είναι σήμερα. Σήμερα και το έχουμε. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ, λοιπόν. Είναι λίγο παράξενη η ημέρα. Γιατί? Και η περίοδος είναι παράξενη, μάλλον. Περίοδος είναι παράξενη. Ναι, η περίοδος είναι παράξενη. Περίοδος είναι παράξενη. Εγώ είμαι πλέον κάθε πεντάλεπτο αλλάζει η διάθεσή μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι αυτό που συμβαίνει, είναι κλιμακτήριος, γιατί μπαίνουμε και σε μια κρίσιμη ηλικία. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι κρίσιμη περίοδος. Χθες πανηγύριζες στις ατάκες. Πανηγύριζες. Εννοώ, ρε φίλε, πώς βλέπουμε το live. Πώς βλέπουμε το live. Για τον κόσμο να πανηγύριζες χθες. Για τον κόσμο πανηγύριζα σίγουρα. Και το σώμα πανηγύρισα. Αυτό το πράγμα. Από τους κορυφαίους της ΑΕΚ. Κορυφαίος της ΑΕΚ. Από τους κορυφαίους. Ο Σάκοτα, ο Σόμος και. Και όπως ανήρες λίγο. Ναι, αλλά. Πώς το λένε. Φίλε, έλεγε μια καλή ατάκα σε μεφορήτης. Έλεγα yeah! Που λένε και οι Άγγλοι στον κόλ. Yeah! Όπως τα μεταφέραμε στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, ναι, ναι. Που μας τα μετέφερε ο Γλώσσα Τρίτης που ήταν εκεί μες στην αίθουσα. Βέβαια. Επί 7 ώρες. Ναι. Δεν ξέρω αν υπήρξε άλλη ποτέ δίκη για ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εντάξει, κρίνει τίτλο, φίλε. Που, ναι, που δίρκησε 7 ώρες. Να σκεφτούμε ότι το 1 τρίτο της διαδικασίας ξοδεύτηκε για τον Σκουτέρη και το βίντεο. Να δικάσει, να μην δικάσει ο Σκουτέρης, να δούμε το βίντεο, να μην το δούμε. Εντάξει, η αντίδραση του Σκουτέρη επιβεβαιώνει ότι ήταν αλήθεια αυτό που έγινε. Με το αίτημα εξαίρεσής του, εντάξει. Τα ψιλομασούσαν εκεί πέρα λίγο, ή τη ΣΑΕΚ. Στα ουσιαστικά θέματα μετά. Όταν τέθηκε θέμα, αν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή τι κάνεις τώρα, τι δημιουργείς κλίμα. Ναι, γιατί δεν έλεγαν όχι. Όχι, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη. Δεν το έλεγαν όμως. Δεν το έλεγαν. Αφού δεν τον έχετε, ή δεν το λες. Ω, έχετε βγάλει μια απόφαση, πες. Πώς το λέγατε στη. Μια απόφαση η οποία ελέγχεται, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν λένε για το διαιτητικό που πήρε την ίδια απόφαση. Για το Σκουτέρι λένε. Ναι, εμείς σας λέγαμε βγάλετε γρήγορα την απόφαση πριν το πάω ΚΑΕΚ. Μετά όμως σας λέγαμε γιατί τη βγάλατε τέτοια ώρα την απόφαση. Χθες ο Σκουτέρι στο μεταξύ 2-3-4 φορές, όπως μας μετέφερε ο Γρηγόρης και θα το φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή, με ειρωνικό στυλ ή με χιουμοριστικό, έλεγε όταν υπήρχε ένταση.
κύριοι, θα μας κατηγορήσουν πάλι ότι δικάζουμε από τη FIFA, ότι δικάζουμε αργά. Ναι. Δηλαδή. Την έχει την ειρηνική. Ναι, τι φταίει, τι φταίει που χθες πήγε μία η ώρα. Τι φταίει που εκδικάστηκε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έφεση 9 Μαρτίου και τον πίεζαν όλοι να βγάλει απόφαση πριν τις 11 Μαρτίου. Πριν τις 11 το είναι το 10, τι να κάνουμε τώρα. Το 10 είναι, μετά το 9 και πριν το 11 είναι το 10. Πότε να βγάλει την απόφαση. Μα αυτό δεν γινόταν τότε. Θα το θυμίσουμε. Τι γινόταν τότε. Πείτε ότι δεν μας άρεσε η απόφαση, όχι την έβγαλες στις 10 και αργά το βράδυ. Ακριβώς. Αφού θέλατε βαθμολογία πριν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Την πήρατε. Αλλά αυτό είναι το παλιό της υπόθεσης. Βέβαια, παλιό αλλά σχετικό με το πώς ξεκίνησε χθες η διαδικασία με το αίτημα εξαίρεσης του Προέδρου της Επιτροπής, το οποίο απορρίφθηκε από τους άλλους δικαστές της δευτεροβάθμιας. Και βεβαίως, επειδή το γεγονός της χθεσινής ημέρας σε αυτό το θέμα ήταν το βίντεο, εγώ που δεν έχω πάει σε πολλά δικαστήρια, αλλά έχω την κοινή λογική, νομίζω. Μπράβο, φίλε. Ναι, λέω ότι νομικά έχεις δικαίωμα να πεις δεν θέλω να συμπεριληφθείς στο φάκελο, να μπεις στη διαδικασία και το βίντεο στο δεύτερο βάθμιο. Είναι ένα νομικό σου δικαίωμα. Ναι. Όταν το λες αυτό όμως, ότι δεν θέλω το βίντεο, επί της ουσίας δεν δείχνεις τα πάντα. Για μένα είναι δηλαδή... δύο είναι τα στοιχεία της ΑΕΚ που δείχνουν απόδειξη ενοχής. Πρώτο είναι η διάθεσή της να μην χρησιμοποιηθεί το βίντεο. Και δεύτερο είναι το αίτημα εξαίρεσης του Σκουτέλη. Γιατί φοβάται θα δικάσει κανονικά. Θέλει να τον επηρεάσει. Ναι. Θέλει να τον επηρεάσει. Αλλά για το θέμα του βίντεο, νομίζω ότι σε όλους τους άλλους Έλληνες που ασχολούνται, πέρα από τους νομικούς που έχουν την νομική επιστήμη και σκέφτονται με βάση τα νομικά επιχείρηματα, όλοι οι υπόλοιποι έπρεπε να έχουν βγάλει ένα συμπέρασμα. Όταν η μία πλευρά λέει όχι στο βίντεο, όχι στην εικόνα, ότι φοβάται την αλήθεια. Δηλαδή είναι τόσο ξεκάθαρο το συμπέρασμα. Πέρα από ότι δείχνει εικόνα, που μετά πάμε σε άλλα πράγματα. Όταν ο ένας λέει ναι στην εικόνα, ναι στην αλήθεια. Και ο άλλος λέει ναι στη δική μας αλήθεια, αλλά χωρίς εικόνα. Ποιος έχει δίκιο. Δηλαδή είναι πασιφανές. Ο κόσμος καμιά φορά δημιουργείται μια λάθος εντύπωση. Δηλαδή βγάλαμε εμείς το βίντεο, το πεντάλεπτο που διέρευσε από την πλευρά του ΠΑΟ. Για να τα λέμε όλα. Εκεί φαίνεται ένα κομμάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να τονίσει. Βγάζει η ΑΕΚ μετά. Ναι, γιατί δεν μπορεί να δείξει το τετράωρο. Τι να δείξει το τετράωρο. Γιατί όχι, το τετράωρο κατέθεσε. Εκεί θέλω να καταλήξω, ναι. Δημήτρη. Η ΑΕΚ βγάζει ένα βίντεο που ο Σαββίδης πηγαίνει, ξέρω εγώ, περνάει από τα αποθητήρια του Κομίνη. Και δεν έρχεται ποτέ σε επαφή μαζί του. Γιατί έχει 70 αστυνομικού γύρω. Ωραία. Και φεύγει μετά. Αυτό θέλει να τονίσει η ΑΕΚ. Ωραία. Το δικαστήριο δεν δουλεύει με μονταζιέρα. Το δικαστήριο έχει όλο το υλικό να κάτσει να το αναλύσει. Τώρα, με αυτά και με αυτά, και επειδή τώρα πρέπει να προλάβουμε να μιλήσουμε για τη χθεσινή διαδικασία, να ακούσουμε τον κύριο Λουτσέσκου που θα μιλήσει 12.30, είναι μία παρά θα είναι, και να πάμε και στο μπάσκετ που έχει δηλώσεις μετά τη μία, αφού τώρα ενημερωνόμαστε ότι θα μιλήσει ο κύριος Λουτσέσκου. Άρα για να τα προλάβουμε όλα, γιατί υπάρχει μια δίκη, υπάρχει μια ομάδα που παίζει, υπάρχει ομάδα μπάσκετ που θριάμβευσε πραγματικά επί της ΑΕΚ. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Παθεοδόρου. Εύκολη. Δεύτερη νίκη επί της ΑΕΚ, της πολύ ακριβής ομάδας της ΑΕΚ. Την οποία την ακύρωσε επιθετικά πριν του πρώτου δεκαλέπτου μετά την εξαφάνιση. Πραγματικά. Με κάκι στη διαιτησία. Με κάκι στη διαιτησία. Εμετική. Που πραγματικά έδειξε πρόθεση να κρατήσει την ΑΕΚ ζωντανή στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Χωρίς Κόνιαρη και Τζόνους, που είναι οι δύο καλύτεροι αμυντικοί του ΠΑΟΚ, αλλά δύο μαζί σημαντικά στελέχη. Ναι, σημαντικά. Φορτώθηκε εύκολα φάουλ. Σημαντικά στελέχη του ΠΑΟΚ. Άρα πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Συνδέομαστε και με τη Μεσήμβρια, με την Νόβα, δηλώσεις από τον Λίμνιο που γίνεται τώρα. Είναι το παιδικό όνειρο να βρεθώ στην Εθνική Ελλάδος. Παρακολουθώ στην Εθνική Ελλάδος και ελπίζω μια φορά να βρεθώ εκεί πέρα.
Ήμουν πολύ ενθουσιασμένο διότι βρέθηκα με παίχτες οι οποίοι είναι μεγάλες προσωπικότητες και παίζουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Έμαθα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες από τους ίδιους. Εντάξει, αναχωρήθηκα λίγο που δεν έπαιξα έστω και 5 λεπτά. Το ευχαριστήθηκα όμως και εύχομαι στη συνέχεια να ξαναβρεθώ στην Εθνική Άντρων και αυτή τη φορά να αγωνιστώ. Όσο αφορά την Εθνική Ελπίδων, έχουμε ένα δυνατό σύνολο. Είμαστε πρώτοι στην βαθμολογία. Τα περισσότερα παιδιά παίζουν στις ομάδες είτε στη Super League είτε στο εξωτερικό. Είμαστε σε πολύ καλή φόρμα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε ένα δύσκολο όμιλο και θα κάνουμε ό,τι παίρνει από το χέρι μας να πάρουμε την πρώτη θέση και να βρεθούμε στα τελικά στην Ιταλία. Να κάνεις αυτό, ευχόμαστε. Από όντως αριστερό πιστοφύλακα, επιστρατεύτηκε ο Βιερίνια για μια ολόκληρη σεζόν και κάλυψε αυτή τη θέση. Τώρα σε αυτό το μάτσο που τα λείπει ο Μάτος, αν σου ζητηθεί να καλύψει τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, πώς θα την πειράσεις? Εντάξει, θα είναι λίγο περίεργο, αλλά βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ, βρίσκομαι σε μια ομάδα η οποία πρέπει να δώσει το 100% και είναι πολύ δύσκολο να πάρει θέση στην βασική εντεκάδα. Εγώ θα αγωνιστώ που με βάλει ο προπονητής μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι μικρός και ακόμα και στη θέση του μάτζα απ' έξω θα δώσω τον καλύτερο με αυτό. Ευχαριστούμε θερμό. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Λιμιό στο τέλος των δηλώσεών του. Προφανώς θα ακολουθήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα τον ακούσουμε από την αρχή. Με αφορμή το ΠΑΟΚ Πανίνος του πρωταθλήματος, θυμίζουμε μια σημαντική αλλαγή, ίσως για τους προπονητές σημαντικότερη. Το ότι αντί για Τετάρτη 18 του μηνός το παιχνίδι κυπέλου ΠΑΟΚ Πανίνος ημιτελικός θα γίνει Τρίτη, είναι μια μέρα διαφορά για τους προπονητές. Εντάξει, προφανώς σε εκείνο το μάτς θα γίνουν πιο πολλές αλλαγές από τον Λουτσέσκου. Στο μάτς πρωταθλήματος οι αλλαγές είναι πιο πολύ αναγκαστικές λόγω τιμωρίας παικτών. Ο Μαλεζάς βέβαια δεν έχει μπει στην προπόνηση μέχρι χθες. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Μουλέν το ίδιο. Προφανώς δεν θα υπολογίζονται. Έλα, κατουρίζει στο 8, δε. Μήπως πάει στο 10. Μπήσεις φάρες, δεν έχω. Έχεις. Γιατί να πάει στο 10 ο Κατουρί? Ξέρω εγώ. Μαουρίτσιο δεν παίζει. Όχι. Άρα έχω Κάνιας, Κατουρί, μπήσεις φάρες. Μπορούν μαζί. Γιατί να μην μπορούν? Κοίτα, ο Κάνιας με τον Ελκαντούρη τακτικά είναι σωστή, ρε. Ο Μπίσεσβαρ είναι μια τραξιόν που αγαπάμε όλοι. Πρίγιοβιτς, Μπίσεσβαρ, Καντουρί. Από τρεξίματα δεν είσαι και πολύ καλός. Όπως θέλει ο προπονητής. Ο Σιώπης δεν παίζει, αλλά καλά είμαστε. Ναι. Ίσως σήμερα είναι Πέμπτη, Σάββατο, ίσως υπάρχουν δοκιμές. Δεξιμπακ. Ο Βιερίνια. Αριστερό μπακ, ο Βιερίνια. Αζεβέδο έχω, δεν μας έχω τίποτα. Ναι. Αυτά είναι τα ποδοσφαιρικά τα οποία τα ξεχάσαμε πάλι με αφορμή ό,τι συμβαίνει δικαστικά. Πάντως ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα η χθεσινή για την υπόθεση, για τη δίκη στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πράγματα τα οποία είχαν υποθεί από πλευράς ΠΑΟΚ αποδείχθηκαν, αυτό είναι το θέμα, αποδείχθηκαν. Επαναλαμβάνουμε, το είπαμε και με τον κύριο Σημειοφορίδη, ότι υπάρχει μια μεγάλη απόδειξη και μόνο από την άρνηση της ΑΕΚ να προσθεθεί το βίντεο ως αποδεικτικό στοιχείο. Τι είναι δηλώσεις του Βασιλιάδη για το κύπελο? Τι θέλει άλλο είναι. Λοιπόν, μια μεγάλη διαδικασία με επιχειρήματα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με το βίντεο, με μαρτυρία. Δεν συνηθίζονται μαρτυρίες των ανθρώπων, των ομάδων στο δευτεροβάθμιο. Δέχθηκε χθες ο Σκουτέρης να εξετάσει και τον Κωνσταντινίδη αλλά και τον Δημάτο από την πλευρά της ΑΕΚ. Όλοι παρευρισκόμενοι, και θα δούμε αργότερα, θα πάμε στον Γρηγόρη τον Ατρίδη, δέχονται ότι ήταν κάτι το πιστικό ρόλο του Κωνσταντινίδης, ενώ ο Δημάτος ουσιαστικά επιβεβαίωσε τον ΠΑΟΚ σε ερωτήσεις για το κλίμα το οποίο επικρατούσε. Πάντα όμως θα υπάρχει ερωτηματικό, θα δικάσει και ο Σκουτέρης με βάση την ουσία ή θα επηρεαστεί από τις εντυπώσεις των πιέσεων που ασκούνται, και είναι πολύ μεγάλες οι πιέσεις που ασκούνται όλο αυτό το διάστημα. Ξέρει καλά και η ΑΕΚ ότι οι εντυπώσεις της δίνουν ένα αβάντζο για να πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά,
η ουσία της δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί η ΑΕΚ κλήθηκε να βγει και αρνήθηκε. Ήταν αυτό κάτι το οποίο λέγονταν, πλέον αποδείχθηκε. Θα μου πεις, είχε αποδειχθεί και από τον Κονέ και τον Χιμένεθ. Αποδείχθηκε και άλλη μια φορά. Κλήθηκε να βγει να παίξει 100% και αρνήθηκε. Αρνήθηκε γιατί είπε ο Κονέ ότι ήταν αργά. Αρνήθηκε γιατί είπε ο Χιμένεθ δεν μας άφηνε ο πρόεδρος. Αρνήθηκε γιατί έμαθε το 1-0. Αρνήθηκε γιατί ήταν τρομοκρατημένη με τον Λάζαρο να βγαίνει σέλφι. Για κάποιο λόγο αρνήθηκε η ΑΕΚ. Αλλά κλήθηκε. Και αυτό φυσικά το κλήθηκε και το τέλος της καριέρας του Κομίνη, το οποίο φοβάται να παραδεχθεί. Ρωτήθηκε ο Κομίνης εγγράφος, τους καλέσατε, σφυρίξατε? Ό,τι γράφει το φιλόγραμμα. Απάντησε, ήταν Κυριακή βράδυ, καλός ο καιρός και ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι και ήταν κτλ. Κτλ. Ό,τι να είναι. Δεν απάντησε. Απόφαση λοιπόν μέσα στην άλλη εβδομάδα, όχι Δευτέρα, είπε και ο Σημειοφορίδης, από Τρίτη και μετά. Και βεβαίως υπάρχει και το διαιτητικό στην πορεία για όποιον θέλει να προσφύγει. Εμφανίστηκε ο κύριος Λουτσέσκου. Οι δηλώσεις στην Νόβα αυτή την ώρα. Είστε καλά, όλα καλά. Για να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Yes, yes, yes. Όλα καλά. Ξεκουραστήκατε? Did you rest? A little. Λίγο. Ανθρώπινο. I relaxed a little bit. Χαλάρωσα λίγο. Who is my wife? Με τη γυναίκα μου. Όχι, λέμε τώρα επειδή είναι μήπως... Επειδή είναι παππούς, ανεβαίνει και η υποχρέωση... Generally, because now you are also a grandfather, maybe the obligations are higher. A new baby in town... My grandson is in South Africa. Στην Νότια Αφρική βρίσκεται ο γονός μου, οπότε... Then he's too far. Είναι μακριά. Εντάξει. Τι υπήρχε με μεγαλύτερη ανάγκη, ψυχολογική αποφόρτιση, σωματική αποφόρτιση, ηρεμία... What did you need more? To rest psychologically, on your body, on your mental aspect? No, to be on the pitch. Περισσότερο χρειαζόμουν να βρίσκομαι στο γήπεδο. Στο γήπεδο βρίσκεται πλέον. This is our job, this is my passion. Then I love to be on the pitch, to prepare trainings, to train, to prepare the games. Αυτή Unfortunately for us, in one month we played just one game. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό είναι το πάθος μου, να προπονώ, να βρίσκομαι στο γήπεδο. Δυστυχώς για μας, σε ένα μήνα παίξαμε μόνο ένα παιχνίδι. Τι να κάνουμε όμως. And if you want, the second aspect is to spend very nice time with my wife. Και αν θέλετε το δεύτερο που με χαλαρώνει. Quality time. Να περνώ ποιοτικό χρόνο με την γυναίκα μου. Αυτό είναι σημαντικό. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο 15 μέρες πίσω, που ήταν και το τελευταίο στο προσωπικό διάστημα, ήταν από τα πιο δύσκολα της χρονιάς. Για όλα αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί και με τις ανάγκες που υπήρχε για να δείξω πάω ότι είναι αυτός που πρέπει να είναι μέχρι τέλους. The game against Ατρόμητος 15 days before. Was the most difficult of the season, one of the most difficult games of the season, according to what happened until now, to try to keep the team on a line, from this aspect, if it was difficult. No, I don't remember to be more difficult than other games. One aspect is this huge injustice that through what we went, And the other aspect is the aspect of the pitch, of training, of preparing the game. And I believe that we have a group with quality, with responsibility, and we like to be together, to work together. And then for this reason, it was just the work, normal work, to prepare a game and we did it with enthusiasm. Δεν θυμάμαι να ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν δυσκολότερο από άλλα παιχνίδια. Okay, υπήρξε μια μεγάλη αδικία απέναντι στο πρόσωπό μας, την οποία ζήσαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή ήταν η μία όψη του νομίσματος. Από την άλλη υπήρχε και η άλλη όψη, η οποία ήταν η συνεχόμενη δουλειά που είχαν κάνει οι παίκτες, η νοοτροπία την οποία έχουμε, ένα γκρουπ το οποίο έχει συνηθίσει να δουλεύει, οπότε δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το να κάνουμε τη δουλειά μας και να παρουσιάσουμε αυτό που πρέπει σε αυτό το παιχνίδι. Look, we are focused for what we have to do. We know very well
our responsibility. We want to be at the best shape for every game. Football is football, you know very well, and you can notice what happened in Champions League in the last round. Then fantastic teams that lost qualification, facing smaller teams as quality, but this is football, as I said. Εστιάζουμε περισσότερο στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, να παρουσιαστούμε 100% συγκεντρωμένοι σε οποιαδήποτε υποχρέωση έχουμε. Μπορείτε να δείτε τι συνέβη σε αυτόν τον γύρο του Champions League, όπου ομάδες που ήταν πολύ ανώτερες ποιοτικά αποκλείστηκαν από χαμηλότερο επίπεδο ποιοτικά, πάντα μιλώντας ομάδες. Οπότε εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε στη δική μας δουλειά. Every day we can and we must improve, because this is football. Every day it is a space to improve something. Σε κάθε μέρα θα πρέπει να βελτιώσουμε κάτι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει χώρος να βελτιώσουμε κάτι καθημερινά. And especially to work on mentality. Ειδικότερα να δουλέψουμε και περισσότερο στην νοοτροπία μας. But every moment since now, when I have the possibility, I will repeat that football of Greece and the people of Athens made a huge injustice to our team, to our group, to our work. And I will say every time this aspect, because you must understand that it's unbelievable how they stole from us points with one roll of paper unfolded and with one regular goal that we scored, which was officialized by the referees for 4 minutes, and after they came back. Mm-hmm. It's unbelievable. A story that is for police, this. Αλλά από εδώ και πέρα, αυτό που θα κάνω στην παραμικρή ευκαιρία η οποία θα μου βρίσκεται, είναι να μιλάω για την τεράστια αδικία την οποία δέχτηκε η ομάδα μας από τους ανθρώπους των Αθηνών, τους πόντους οι οποίοι πάρθηκαν από εμάς, κλαπήκαν από εμάς για ένα ρολό χαρτιού το οποίο ξεδιπλωνόταν και για ένα κανονικό γκολ το οποίο ο επίσημος διαιτητής του παιχνιδιού είχε καταλογίσει υπέρ μας για 4 λεπτά και από εκεί και πέρα κατάφερε να το ακυρώσει. Οτιδήποτε άλλο και να πούμε είναι απλά ιστορίες, δεν δικαιολογούμε τίποτα άλλο. You ask me at the beginning if it was difficult to prepare this game. For this reason, I answered a lot, going again in this problem. Με ρωτήσατε αν ήταν δύσκολο να προετοιμάσω το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και εγώ έδωσα μια πολύ μεγαλύτερη απάντηση, μακροστιλή απάντηση, πηγαίνοντας ξανά στην αρχή του προβλήματος. Because this is the reality, the people of Athens, and this that enjoy that they stole from us, they must have in their mind that they stole. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν το ότι κλέψανε από εμάς κάτι και παρόλα αυτά θα πρέπει να συνεχίζουν να σκέφτονται όσο πανηγυρίζουν ότι έχουν κάτι κλεμμένο. If they are happy that they stole, means that are very small people. Αν είναι χαρούμενοι με αυτό που συνέβη, τότε σημαίνει ότι είναι πολύ μικροί άνθρωποι. Περιμένει κάτι από τα δικαστήρια. Do you expect something from the court? Εχθές, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα μιλούσαν. I don't know. I don't want to think anymore at these decisions, because also the decision that they made in the first court were decision that belong to people that know to steal from others. Δεν θέλω να σκέφτομαι οτιδήποτε για τα δικαστήρια, γιατί ακόμα και η πρωτόδικη απόφαση είναι μια απόφαση η οποία δείχνει ότι είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει να κλέβουν από άλλους. I told you and I will repeat. I respect all the teams, all the coaches doing their job. In football, you might lose a game, you might lose a title, but one thing is to lose playing inside of the pitch and one is to be stolen something from you. Σας έχω πει ξανά ότι σέβομαι απόλυτα όλες τις ομάδες, όλους τους προπονητές οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα διαφορετικό εντελώς κομμάτι το να προσπαθείς το να μιλήσεις για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κλέψουν πράγματα μέσα στο γήπεδο. And these two teams from Athens, they stole. Και οι δύο ομάδες από την Αθήνα κλέψαν από εμάς. Two teams from Athens. Δύο ομάδες από την Αθήνα. From us. Two games. Έκλεψαν δύο παιχνίδια από εμάς.
Πριν από δύο μέρες υπήρξε μια διευκρίνηση αναφορικά από το περιβάλλον του κ. Σαββίδη ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός με την κατάληψη της δεύτερης θέσης και το κύπελλο κτλ. Και ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Θέλει να πει κάτι πάνω σε αυτό, γιατί υπόθηκαν κάποιες δηλώσεις από, και από ποδοσφαιριστές για τον στόχο την δεύτερη θέση κτλ. Βέβαια, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι παιχνίδι, το ξεχνάμε αυτό. Before some days, Mr. Σαββίδη made one statement saying that we are not okay just with the second position. We will and for the cup, we will fight until the end for our possibilities, also for the league, also for the cup to win everything. Some players made statements that they will fight for the second position. Now they know that your thinking is to go game by game. But do you have any comments to make about this thing? No, it is normal. This it is our job. We prepare for this. We have a game on Saturday. We have to be ready to give everything to fight for these 3 points and so on. This continue as. As has been until now, we'll try to be very well prepared inside of the pitch. Είναι φυσιολογικό να γίνεται αυτή η δήλωση από τον μεγάλο μέτοχο. Αυτός είναι και ο στόχος μας, να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να πάρουμε το 100%. Αυτή είναι η νοοτροπία μας, να μην εφησυχαζόμαστε καθόλου και να προχωράμε συνέχεια θέλοντας να πάρουμε το μέγιστο από κάθε παιχνίδι. Αγωνιστικά, μένοντας στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, πώς περιμένει την ομάδα, αναγκαστικά χωρίς δύο παίκτες που είναι από τις βασικές επιλογές σίγουρα μάτους. As a matter of performance now, we have a game against Panionios and we will face this team without two players that are our important players. So, what do you think about this game? But we had a lot of talks until now about our group and about players that are part of our group. Everyone has the right to have possibilities to play. I believe that we used a lot of players and in any moment the players gave us what we needed and what we were expecting from them. Έχουμε κάνει ξανά αυτή την κουβέντα για το σύνολό μας. Έχουμε μιλήσει για την διαθεσιμότητα των παιχτών. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτό το σύνολο. Νομίζω ότι πήραμε τις λύσεις που θέλαμε όταν μας έλειπαν κάποιοι παίκτες από κάποιους οι οποίοι περίμεναν. Οπότε νομίζω ότι θα είμαστε ok όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Then I don't consider that I have 11 main players. For me, all the players are main. Δεν θεωρώ ότι έχω 11 βασικούς παίκτες. Για μένα όλοι οι παίκτες που οι οποίοι βρίσκονται δεν είναι βασικοί. Then the game will be interesting because Panionios fights for a fifth position. And it is a team that has a huge experience on fighting. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα η οποία παλεύει ακόμα για την πέμπτη θέση. Είναι μια ομάδα που έχει τεράστια εμπειρία στο να παλεύει. And the last years always had this challenge to finish fifth. That means that some strong, let's say, characteristics they have as a group, then we must be very, very focused and to treat with maximum of responsibility and concentration this game. Είναι μια ομάδα που παλεύει συνεχόμενα χρόνια για την πέμπτη θέση που οδηγεί στην έξοδο στην Ευρώπη, οπότε θα υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά λογικά στην οτροπία τους τα οποία θα δείξουν ότι θα πρέπει να παλέψουν. Περιμένω ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όπως είπα και πριν. Και ελπίζω να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από το παιχνίδι, όντας πάντα συγκεντρωμένοι απόλυτα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. I would say that this team never gives up. Θα έλεγα ότι αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατάει. And if you don't pay attention, they are able, the players of Panionios, to go until the end and to take advantage from your lack of concentration. Και αν δεν είσαι αρκετά προσεκτικός, τότε η ομάδα του Πανιόνιου. Κόπηκε. Για να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον Λουτσέσκου και ό,τι δηλώνει τώρα στη Νόβα ή αν θα το κλείσουμε κάπου εδώ. Έκανε κάποια πρώτα σχόλια για το πώς είναι η ομάδα του αυτή την περίοδο, για το ΠΑΟΚ Πανιόνιος και το πόσο επικίνδυνος είναι ο Πανιόνιος και μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Λοιπόν, δεν έχουμε
τη σύνδεση. Εντάξει, πήραμε το κλίμα και από Λιμιό και από Λουτσέσκου. Θα πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα, μια και δεν κάναμε ούτε στις 12.30. Πρέπει να πάμε γρήγορα και στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Εκεί ο Νίκος Μοσχοβίτης, θα έχουμε δηλώσεις και από την ομάδα μπάσκετ που κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος εύκολα την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ήδη στην τετράδα του πρωταθλήματος και βέβαια συνεχίζει την προσπάθεια, έχει ένα σπουδαίο, πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Λαύριο την Κυριακή. Να δούμε και αν μπορούν να παίξουν οι αθλητές που απουσίαζαν χθες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, όταν θα συνδεθούμε με το κλειστό γήπεδο του Δικεφάλου. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Ναι, ωραία, έχουμε λίγο χρόνο για να πάμε αμέσως στο μπάσκετ. Δεύτερη ώρα, πάω 24, ώρα για μπάσκετ, ώρα για δηλώσεις των πρωταγωνιστών της χθεσινής νίκης του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Ο Νίκος Μοσχοβίτης είναι στο κλειστό του Δικεφάλου. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χαίρετε, Νίκο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι, χαίρετε. Τι γίνεται? Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε να ακούσουμε τον Ηλία Παπαθεοδόρου στις δηλώσεις του. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε σε λίγο. Τον πιο μεγάλο του πρωταγωνιστές αυτής της ομάδας. Κάνουμε λίγο υπομονή για τους συναδέλφους. Το ψύχρεμα... Το ψύχρεμα από Παπαθεοδόρου στις διαιτητικές αποφάσεις, τις χθεσινές. Ναι, πολύ. Πώς κρατήθηκε? Λες και το περίμενε ή και το είχε... Αυτό μπορεί να το ρωτήσουμε, Νίκο. Πάμε άλλη μία λίγο στην αρχή, δεν έπιασα την κουβέντα. Πολύ ψύχρεμο στις διαιτητικές αποφάσεις χθες ο Παπαθεοδόρου. Εντάξει. Ναι. Τι να πεις, ότι δεν ήταν κάτι αναμενόμενο? Αυτό μπορούμε να το ρωτήσουμε. Ναι, ναι, με κάποιο τρόπο, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο ακόμα. Αν και χθες την αλήθεια δεν ήταν όπως άλλες φορές. Χθες ήταν λίγο παραπάνω από άλλες φορές. Δεν ήταν τάκλινος όμως να... Ναι, μόνος. Όχι, λες και ήταν προετοιμασμένος να κερδίσει και τους διαιτητές. Ναι. Και το ήξερε. Τέλος πάμε. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τον ακούσουμε. Όσκαρ, για το χθεσινό παιχνίδι, ένα σχόλιο πώς αυτές οι ομάδες. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε τον έλεγχο. Παίξαμε πάρα πολύ καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Τόσο από τα πρώτα 10 λεπτά θεωρώ ότι είχαμε προβλήματα σε αυτό που είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε στην αμυνά μας. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση τη στρατηγική που είχαμε να κλείσουμε τους χώρους, να περιορίσουμε τη δράση και το ατομικό ταλέντο αρκετών παιχτών της ΑΕΚ που στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, του Χάρης, του Πάντερ, του James, που είναι παιδιά που παίζουν πάρα πολύ στο ένα εναντίον ενός, να δώσουμε κάποια σουτ σε κάποιους παίκτες που θεωρούσαμε ότι δεν είναι και οι πιο εύστοχοι στο σουτ τριών πόντων, και σε συνδυασμό με τις πολύ καλές αποφάσεις που είχαμε στην επίθεση, τις επιλογές και τη λειτουργία που ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, είχαμε σταθερό σκοράρισμα για 40 λεπτά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι εκτός έδρας, να μην χάνεις το ρυθμό στην επίθεση. Νομίζω αυτά τα δύο κομμάτια ήταν τα πιο σημαντικά για να κερδίσουμε το χθεσινό παιχνίδι. Δεδομένων των απουσιών του Jones και του Κόρναρη και με έναν αντίπαλο πολύ ισχυρό, ίσως η νίκη ήρθε πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα μπορούσατε να περιμένετε. Οι απουσίες ήταν πράγματι σημαντικές. Είναι δύο παιδιά που ο καθένας κάνει ξεχωριστά πράγματα που είναι σημαντικά για μας, αλλά είχαμε συζητήσει και πριν το παιχνίδι, το είχαμε τονίσει, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους παίκτες και θεωρώ ότι ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα έκανε μάλλον να φανεί εύκολη νίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο παίξαμε καλά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και γι' αυτό είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι, για έχει προσπάθησε να αντιδράσει. Ειδικά στα τελευταία 15 λεπτά έπαιξε πολύ πιο δυνατά στην άμυνά της, πολύ πιο επιθετικά, αλλά εμείς ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και αντιδράσαμε σε οποιαδήποτε άσχημη συνθήκη δημιουργήθηκε για μας. Όχι, πλέον είναι ξεκάθαρα η τρίτη θέση. Στόχος να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Έχουμε 4 παιχνίδια ακόμα, τα οποία έχουν όλα τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Είναι σημαντικό και το έχουμε καταλάβει τα παιδιά ότι κάθε παιχνίδι που έρχεται δεν ξαναγυρνάει πλέον πίσω. Έχουμε καλό ρυθμό, έχουμε αυτοπεποίθηση. Είμαστε σε ένα
καλό επίπεδο αγωνιστικό αυτή τη στιγμή. Ο στόχος είναι να τερματίσουμε, να κάνουμε όσο πιο πολλές νίκες μπορούμε και να τερματίσουμε μέσα στις πρώτες τέσσερις θέσεις. Είναι για αυτή την ομάδα, φετινή, αυτό το ρόστερ, δύο νίκες μέσα σε τέτοιες έδρες. Μία στο Παλέ με τον Άρη και μία με την ΑΕΚ στο Άκη. Κοιτάξτε, μέσα από τέτοιες νίκες νομίζω η ορίμανση μιας καινούργιας ομάδας έρχεται πιο γρήγορα. Όπως και νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό δίνουν τη δυνατότητα, δίνουν μάλλον σημάδια ότι οι δυνατότητες έχει το συγκεκριμένο γκρουπ παιχτών. Είναι δεδομένο ότι όσο η χρονιά προχωρά, η ομάδα έχει δείξει πολύ μεγάλα σημάδια βελτίωσης, που αυτό ήταν ο βασικός μας στόχος. Μια καινούργια ομάδα που δημιουργήσαμε στην αρχή, να παίζει κάθε μήνα και καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει. Η εξέλιξη λοιπόν που θέλαμε και περιμέναμε συνεχίζεται. Έχουμε καλά αποτελέσματα και μας βοηθάει να νιώσουμε πιο δυνατοί και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε. Το κλειδί της βελτίωσης ηλεκτρικούς, η ομάδα που έφυγε εκτός έδρας, ήταν τελικά ψηλά στην επίδυση. Ωστόσο, αυτό που διακρίνουμε εμείς, έστω και επιφανειακά, είναι η αμυντική της βελτίωσης στα εκτός έδρας μάτς. Δηλαδή, μέχρι τον Φεβρουάριο είχατε πρακτικό κοντά στους 86 πόντους εκτός έδρας. Τα τελευταία τρία μάτς, τα τρία μεγάλα διπλά, δηλαδή με Άρη, Κολοσσό και ΑΕΚ, είχατε πολύ χαμηλότερο πρακτικό. Τι έχει αλλάξει? Κοίταξε, έχει αλλάξει αυτό που είπα στην αρχή, ότι υπάρχει εξέλιξη στην ομάδα. Η ομάδα χτίζει κάποια πράγματα με βάση τα προβλήματα που είχε. Είναι σημαντικό να διαπιστώνεις και να αναγνωρίζεις τι έχεις κάνει λάθος, τι δεν πάει καλά και να το διορθώνεις. Αυτό σημαίνει εξέλιξη σε μια ομάδα και νομίζω ότι αυτό, κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να σταθούμε όλοι μας για την καινούργια αυτή ομάδα που έχει δημιουργηθεί. Ότι η ομάδα εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα και πάλι στο γήπεδο έχετε μπροστά σε τον Κυριακάκη το αγώνα με το Λαύριο. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος, το Λαύριο είναι πέμπτο. Προφανώς θεωρείται ότι είναι πολύ κρίσιμος και αυτός ο αγώνας, έτσι. Για να πάρει ουσιαστική βαθμολογική σημασία η νίκη που κάναμε την ΑΕΚ, πρέπει την Κυριακή να κερδίσουμε το παιχνίδι που έχουμε στο γήπεδο μας με το Λαύριο, που είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Εξαιρετικά σημαντικό το παιχνίδι στο γήπεδό μας. Όπως είπα και πριν, είναι παιχνίδια τα οποία δεν μπορείς να τα ξαναγυρίσεις πίσω. Ο μοναδικός μας στόχος είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι και θα κάνουμε τα πάντα για να καταφέρουμε. Γενικότερα, ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα στο μάτι? Ποιο είναι το μειονέκτημα, το πλεονέκτημα? Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν, θεωρώ, τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν θα σταθώ σε ένα κομμάτι. Το σημαντικότερο είναι ότι όλοι κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, από τους παίχτες, τους προπονητές και τη διοίκηση. Όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους. Όπως είπα και πριν και χρησιμοποιώ συνέχεια τη φράση, όλοι θέλουν να εξελιχθούν μαζί με την ομάδα, και ότι βρισκόμαστε, έχουμε ένα κοινό σημείο επαφής όλοι μαζί, νομίζω είναι το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό συστατικό για να προχωρήσει μια ομάδα. Μειονεκτήματα έχουν όλες οι ομάδες. Εμείς προσπαθούμε να τα περιορίσουμε, να τα κάνουμε να φανούν καλύτερα από αυτά που πραγματικά είναι. Όπως είχα πει και πάρα πολλές φορές και δεν είναι δικαιολογία, η ομάδα έχει μια πολύ διαφορετική εικόνα και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ότι έχει πλέον ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να προσαρμοστεί σε απαιτήσεις ενός παιχνιδιού. Έχει την ίδια ενέργεια και συγκέντρωση με τις ομάδες που παίζουν ένα παιχνίδι, που είναι εξίσου σημαντικό. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτή η βελτίωση. Πρώτα απ' όλα, η ομάδα κατάλαβε ότι δεν είχε κάνει το μάτι του αριθμού, το κοιτάξει το λίγο να καταλαβαίνει τις δυνάμεις, τις δυνάμεις να το θες από. Νομίζω ότι η ομάδα, υπάρχουν δύο σταυροδρόμια, θα έλεγα, που μπορούν να καθορίσουν την εικόνα της ομάδος. Το πρώτο είναι μετά το Δεκέμβριο, στο οποίο άλλαξαν αρκετά πράγματα όσον αφορά την εικόνα μας, τον τρόπο που παίζουμε. Και το δεύτερο κομμάτι αφορά την έλευση του Petaway. Μπήκε ένας παίχτης που έπρεπε να προσαρμοστεί και η ομάδα και αυτός στις καινούργιες απαιτήσεις.
Και θεωρώ ότι το δεύτερο κομμάτι αφορά σαν εικόνα και όχι σαν αποτέλεσμα από το δεύτερο παιχνίδι με την Γιασίνη και μετά. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο καλύτερο της στάδιο όσον αφορά το μπάσκετ, τη λειτουργία της και αμυντικά και επιθετικά. Για το ένα μάτς την εβδομάδα, έχετε σκεφτεί από τώρα πώς πρέπει να κινηθείτε το καλοκαίρι για να το ξεπεράσετε όσο μπορείτε αυτό? Και του χρόνου πάλι θα παίζει Ευρώπη, πάλι και Ελλάδα. Έχετε σκεφτεί κάτι γι' αυτό? Σίγουρα η εμπειρία της φετινής χρονιάς για όλους εμάς είναι σημαντική και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει δραματικά κάτι, με την έννοια ότι το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το πράγμα. Όλες οι ομάδες που έχουν διπλές υποχρεώσεις έχουν πολλά πάνω κάτω μέσα στη χρονιά, ειδικότερα όταν υπάρχει μια πολύ ανταγωνιστική λίγα όπως η ελληνική. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις και τα δύο καρπούζια στην ίδια μασκάλη, με τον ίδιο ρυθμό, με τα ίδια αποτελέσματα και να έχεις και διάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, θεωρώ, είναι να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε και να βρούμε πιο γρήγορα την κατάλληλη χημεία και να προσαρμοστούμε και στις δύο διοργανώσεις. Ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει θέμα από τη στιγμή που δεν έχουμε μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει 12 παίχτες στο ίδιο επίπεδο, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Σίγουρα θα υπάρχουν πάνω και κάτω. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε λύση και να έχουμε καλύτερη παρουσία πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε την φετινή χρονιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να κάνουμε τις εκτιμήσεις συνολικά και εκεί θα πάρουμε τις αποφάσεις. Για το Λαύριο, θεωρείται από τις ομάδες έκπληξης πρωταθλήματος και από Γιατί είναι μια ομάδα που έχει κάνει εξαιρετική πορεία. Στηρίζεται πάρα πολύ στους Αμερικάνους παίχτες, στο καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους. Μια αθλητική ομάδα η οποία παίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην άμυνά της, χρησιμοποιώντας πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα screen. Θέλει να τρέξει όταν βρει ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι σημαντική κλειδιά, όπως ο Μουρ και ο Νίξον, που τους βοηθάνε στη δημιουργία κυρίως. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο και παιχνίδι που θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά πάλι μια πολύ καλή εμφάνιση για να το κερδίσουμε. Α, λίγο πίσω. Είπατε πριν για όποιες συνθήκες εμφανίστηκαν στο μάτς με την ΑΕΚ. Αναφέρεστε μόνο στο καθαρά αγωνιστικό ή και στο κομμάτι το έξω αγωνιστικό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ? Στο αγωνιστικό κομμάτι αναφέρομαι, με την έννοια ότι, όπως είπα και πριν, αυτή η ερώτηση τώρα που μου κάνεις είναι και μια απάντηση δεύτερη σε σχέση με το πρώτο πριν ο Κλήτος, ότι και η ΑΕΚ δεν μπήκε στο παιχνίδι με την ίδια ένταση που μπήκαμε εμείς και την ίδια συγκέντρωση, γιατί προερχόταν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Όταν λοιπόν και αυτοί συνειδητοποίησαν ότι το παιχνίδι είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο, άλλαξαν το ρυθμό τους, άλλαξαν τις ταχύτητές τους. Έγινε το παιχνίδι πιο σκληρό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Γι' αυτό και θεώρησα ότι οι συνθήκες ήταν διαφορετικές σε σχέση το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο στο παιχνίδι της Κυριακής να χειροκροτήσει την ομάδα που θα μας πει. Ένα παιχνίδι μια αντιγωνιστική. Είναι δεδομένο, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι στο γήπεδό μας χρειαζόμαστε την παρουσία του κόσμου. Θεωρώ ότι τον κόσμο πρέπει να τον παρακαλέσει για να έρθει, να τον κερδίσεις. Η ομάδα προέρχεται από 6 συνεχόμενες νίκες. Μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα πλην Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για να κάνει σερή 6 νικών σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για μας. Θεωρώ ότι θα υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Το θέλουμε κοντά μας να μας βοηθήσει αυτό το δύσκολο παιχνίδι που θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση για την τετράδα του πρωταθλήματος. Ο Ντανιέλ Τζάκσον είπε ότι καταλυτικό στοιχείο στις εμφανίσεις του τελευταίου μήνα είναι ο προπονητής της ομάδας. Αισθάνεσαι μετά τους πρώτους μήνες επερχόμενος στον ΠΑΟΚ ότι λειτουργείτε καλύτερα στην ομάδα και ότι έχετε απέναντι σας ιδανικούς αποδέκτες σε ό,τι αφορά τις δυναμικές της προσοχής? Κοιτάξτε, όλοι χρειαζόμαστε το χρόνο μας. Οι παίχτες για να αφομοιώσουν αυτά που θέλει ο προπονητής, ο προπονητής να προσαρμοστεί στο υλικό που έχει, το οποίο σε εμάς μεταβλήθηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Ο
χρόνο είναι ο καλύτερο σύμμαχο. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή στη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, όπω είπα, υπάρχει μια πολύ καλή επαφή και μια πολύ καλή ανταπόκριση και ανταπόδοση στι πληροφορίε οι οποίε δίνουμε στα παιδιά. Τι εφελούν με πολύ καλό τρόπο. Έχουν βοηθήσει τα αποτελέσματα και οι μεγάλε νίκε που έχουμε κάνει. Και δείχνουμε, όπω είπα, να βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Είναι σημαντικό για όλου. Η νίκη είναι βάλσαμο για όλους. Πρέπει όλες τις ομάδες και όλοι νιώθουν χαρούμενοι. Τα δύσκολα είναι όταν κάτι δεν πάει καλά και εμείς θεωρώ ότι αντιδράσαμε πολύ καλά σε δύσκολες καταστάσεις. Εκεί φαίνεται μια καλή ομάδα. Όχι μόνο στις καλές στιγμές. Για να είσαι ομάδα για την Κυριακή, την δράση κλείπουν και δύο βασικοί παιχνίδες. Ναι, θεωρώ ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είπα και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είχαν λίγο μικρότερη συμμετοχή και πήραν περισσότερο χρόνο, ανταποκρίθηκαν και στο χθεσινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το κομμάτι προετοιμασμένοι με βάση την εικόνα που είχαμε και τα παιχνίδια που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για να τα πετυχαίνουμε σε ένα παιχνίδι μετά από 4 ημέρες. Είναι η σημασία του παιχνιδιού τέτοια που νομίζω και η κούραση που υπάρχει από τη μεγάλη συμπάθεια που κάναμε χθες θα καταφέρουμε να τα πετυχαίνουμε παρόλα αυτά. Σήμερα περιμένουμε την ενημέρωση από τους γιατρούς και για τους δύο. Ο Τζόνς έκανε μαγνητική χθες το βράδυ. Με επιφύλαξη είναι θετικά τα αποτελέσματα, δεν έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Περιμένουμε όμως επίσημα την τοποθέτηση του γιατρού. Ο Αντώνης είναι σε στάδιο ανάρρωσης από την ίωση που είχε. Θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος. Θα κάνει 7 στα 7 για το πήγος ημέρες είναι κάτω. Κακό. Είναι κακό. Στην στιγμή η ομάδα έχει ψυχολογία, έχει ρυθμό, έχει συγκέντρωση στα παιχνίδια. Είναι κάτι που θα μας επηρεάσει σίγουρα, είναι δεδομένο. Απλώς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να μας επηρεάσει λιγότερο αρνητικά από αυτό που ίσως γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη διακοπή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Είναι ανεπίτρεπτο για ένα πρωτάθλημα να σταματάει για 20 ημέρες σε αυτήν την περίοδο. Ανεπίτρεπτο πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Δεν υπάρχουν μόνο δύο ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν παίζουν μόνο δύο ομάδες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν στόχους, υποχρεώσεις. Νομίζω πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο σύνολο των ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πολλές και ερωτήσεις, πολλές και απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα. Τον ακούσαμε πολύ καθαρά. Κάποια στιγμή είπε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξελίσσεις και να αναγνωρίζεις και τα λάθη σου. Μπορείς να καταλάβεις τι εννοούσε, είναι για θέματα άμυνας κυρίως, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε πολύ κακή άμυνα. Κύριε, το κομμάτι της εξέλιξης είναι μια λέξη που την χρησιμοποιεί πολύ προπονητής τον τελευταίο καιρό. Και προφανώς εννοεί σε διάφορα ζητήματα από την αρχή της σεζόν τα οποία έχουν αλλάξει. Ένα από αυτά είναι η άμυνα. Έτσι, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που στα εντός έδρας παιχνίδια της είναι κοντά στους 85 πόντους. Χθες είχε 72. Πολλές ατομικές ενέργειες, δηλαδή αυτό δεν είναι τώρα. Ναι. Εντάξει. Κοίτα, είναι ακόμα μια ομάδα και χθες ο Πάοκ έχει 16 assist και αυτοί έχουν. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια ομάδα η οποία αν πετύχεις παίχτες όπως ο Πάντερ, όπως ο Χάρης σε μέρα. Είναι, δεν ομάδα. Γι' αυτό έχει και τόσους καμπανεβάσματα. Χάνει με 10, ναι. Το γυρίζει συν 10. Κερδίζει με 10, πάει στο μείον 15. Ακριβώς, ακριβώς. Και χώρια το ότι φέτος, ειδικά στην πορεία της στην Ευρώπη, έχει λόγο το υπαλλάξει την εξτερίδα. Ναι, έχει και ανατροπές. Όταν έχεις πάρει δύο προκρίσεις με τρίποντο στο τέλος, ναι. Προφανώς και είναι ικανότητα, αλλά είναι και τύχη, έτσι. Και πολλά λεφτά. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Όταν έχεις ένα παίχτη που κάνει 400 χιλιάρικα, γι' αυτό τον έχεις. Έτσι, για να σου κάνει αυτή τη δουλειά. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό. Ναι, ναι. Συνδεδεμένοι πάντα με το κλειστό του ΠΑΟΚ, ακούσαμε τον κύριο Παπαθεοδόρου. Να δούμε αν θα ακούσουμε και κάποιον αθλητή της ομάδας του ΠΑΟΚ που πράγματι έχει κάνει 6 σερί νίκες και εκεί που ήταν κάπου 7-8 κάποια στιγμή, με ένα μας λιγότερο βέβαια εκείνο του Άρη. Πλέον είναι στην τετράδα, αλλά έχει μπροστά του ένα δύσκολο μάτς και ένα
πολύ δύσκολο με τον Ολυμπιακό. Το ΠΑΟΚ Λαύριο την Κυριακή με μια ομάδα του Λαυρίου που έχει τεράστιο ταβάνι, πραγματικά. Έχει δείξει μέσα στη χρονιά ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Έκανε το καλύτερο μάτς της 20ετίας στο ΆΚΑ κοντά στον Παναθηναϊκό. Εκείνο που πήγε σε 3-4 παρατάσεις πόσο πήγε. Αλλά με το Λαύριο ΠΑΟΚ πραγματικά την Κυριακή παίζει την τετράδα. Αλλαγές από το δευτερόστερ του το Λαύριο, έτσι. Αποδυναμώθηκε. Κοίταξε, το αποδυναμώθηκε ή αν, η αλλαγή που έχει κάνει θα του βγει σε καλό, θα φανεί. Γιατί ο Ντορόν Λαμπ, ο ένας Αμερικανός, αποτελεί παρελθόν. Καλός Αμερικανός παίχτης. Παρελθόν δεν αποτελεί, αλλά έχει ένα σοβαρό τραυματισμό που χάνει τη χρονιά. Είναι ο Τζόνσον, ένας πολύ έτσι αθλητικός παίκτης στο 4-5. Έχει φέρει έναν Νιγηριανό, τον Νουάμου, που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σαν αυτός που έχουμε δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν του στο Λαύριο. Παίκτης που ήταν στη G League του NBA. Είναι λίγο σε μια άλλη κατάσταση, γιατί δεν έχει την ψυχολογία που είχε τον προηγούμενο καιρό. Αυτό που λέγαμε πριν κάποιες εβδομάδες, το Λαύριο έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει αποδειχθεί και έχει και άλλα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως και αυτό της Κυριακής στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι πάντως παιχνίδι, και αυτό τώρα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, είναι από αυτά τα παιχνίδια που ξέρεις, πρέπει να το έχεις κάπως κυκλωμένο, να το πω έτσι, για το 3-4. Και ό,τι θα γίνει από εκεί και πέρα μετά στα 3 είναι απομείνατα μετά την. Γιατί μιλάμε για άλλο πρωτάθλημα μετά από τις εβδομάδες, θα το δούμε. Αλλά εδώ που μιλάμε, εδώ που είναι ο ΠΑΟΚ, έχοντας κερδίσει την ΑΕΚ με δύο σημαντικές απουσίες και έχοντας αυτό το μάτς την Κυριακή εδώ στο Παλατάκι, που πιθανολογώ ότι θα έχει και λίγο παραπάνω έτσι ενδιαφέρον από πλευράς κόσμου, μπορεί να κάνει αυτά τα 7 στα 7 και να είναι τρίτος. Έχει τεράστια αξία για αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ και το πόση ενέργεια βγάζει η παρουσία κόσμου. Το έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια. Το βλέπαμε μέχρι λίγο καιρό ότι εντός έδρας υπήρχε μεγάλη διαφορά απόδοσης, γιατί έμπαινε και ο κόσμος μερικές φορές και ανέβαινε η ενέργεια. Πλέον ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και βγάζει ενέργεια και εκτός έδρας χωρίς τον κόσμο του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εντός έδρας με κόσμο αποδείχθηκε ότι μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Ολυμπιακό, ΑΕΚ με 21 πόντους κλπ. Και το Λαύριο την Κυριακή είναι κάτι ανάλογο. Θα έχουμε κάτι άλλο, Νίκο? Όχι, κάτι άλλο από εδώ δεν θα έχουμε. Αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν είναι σίγουροι αν θα παίξουν Κόνιαρης και Τζάκσον, θα δούμε, λέει. Κοίτα, ο Κόνιαρης λογικά θα είναι την Κυριακή διαθέσιμος. Του Τζόνς είναι λίγο ένα θέμα που έχει να κάνει με γόνατο. Από ό,τι φαίνεται όντως δεν είναι κάτι σοβαρό για να μείνει καιρό έξω, αλλά θα δούμε για την Κυριακή. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ δύσκολο για την Κυριακή, από την Κυριακή από ό,τι μαθαίνω για τον Τζόνς. Το θετικό είναι ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, παρόλα αυτά είδες ότι βγήκε πολύ καλή άμυνα και χθες απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά με τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που πλέον παρουσιάζει κάτι πολύ καλό μέσα στο γήπεδο, και από άποψη εικόνας και από άποψη αποτελεσμάτων. Και ναι, βεβαίως, μια ομάδα μπορεί να κερδίσει και τη διαιτησία σε αγώνα με την ΑΕΚ. Για άλλη μια φορά, ναι, είναι και ο τρόπος που παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεκτώ αυτό, ότι κάνει παραπάνω φάουλ με τόσο επιθετική άμυνα που παίζει. Αλλά σε κάποια σημεία του αγώνα και οι άλλοι παίζουν το ίδιο επιθετική άμυνα, και χθες υπήρχε μια φάση στο Μαργαρίτη, στον οποίο να έχουν γίνει 6 φάουλ, 7 και δεν έχει δώσει τίποτα. Λέω για τη φάση στο Μαργαρίτη κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέλος εκεί που σούταρε έρμπολ, και γιατί του είχαν γίνει, του κατεβάσαν τα σορτσάκια, το χτυπήσαν, το δίναν, το σμπρόξανε. Να εξαλώσουμε το τέταρτο του Κατζίβελη, που ακουμπάει λίγο για να βρει χώρο τον άλλον από τον κυνηγάει. Που πολλά από αυτά πήγαν και καλάθι φάουλ. Ναι. Τίποτα, δεν σταμάτησε τον ΠΑΟΚ ούτε αυτό, ούτε το γήπεδο, ούτε η φόρμα, ούτε τα λεφτά της ΑΕΚ, ούτε οι απουσίες του. Τίποτα, τους κέρδισε και πάλι δίκαια, καθαρά και εύκολα, και τους έχει από κάτω, αποδεικνύοντας μέχρι στιγμής για άλλη μια φορά φέτος ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μπασκετική γνώση στον ΠΑΟΚ από ότι σε αυτή την ομάδα που έχει παραπάνω λεφτά. Παρά 25 πήγε. Πάμε στο διάλειμμα. Παίζει και βόλεϊ σήμερα ο ΠΑΟΚ, μην το ξεχάσουμε, θα αναφερθούμε σε λίγο.
Αλλά θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο στο επόμενο ημίωρο. Προσθέμε ένα τελευταίο διάλειμμα για να έρθουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως να αναφερθούμε στην ομάδα βόλεϊ. 4:30 τώρα νωρίς το απόγευμα, Εθνικός ΠΑΟΚ. Εφόσον κερδίσει ο ΠΑΟΚ, περνάει στους 4. Έτσι είναι, ναι. Περνάει στους 4 του πρωταθλήματος. Και με ποιον παίζει? Παίζει με τον... με την, ναι, με τη Σύρο ίσως. Αν, με ποιον παίζει Σύρο τώρα? Την Κηφισιά, που κέρδισε δύσκολα. Εντάξει, έχει ξεκινήσει το κανονικό πρωτάθλημα. Χθες έβλεπα και τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή αργά το βράδυ. Έχασε. Το τελικό με τη Ραβένα. Εντάξει, πολύ υψηλό το επίπεδο. Ιταλή είναι άλλο επίπεδο. Πάμε. Ναι, να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Βασικό θέμα των ημερών, αυτή η πολύ πολύ ιδιαίτερη εκδίκαση, η χθεσινή, στην Επιτροπή Εφέσεων. Τώρα μιλάμε για μια κατάσταση χθες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2, μέρα τα μεσάνυχτα. Όσο και αν προσπαθείς να καταγράψεις και να περιγράψεις μέσα από το site, από το ραδιόφωνο κτλ, κάποια πράγματα σίγουρα θα ξέφυγαν. Τα έζησε πολύ καλά όλα ο Γρηγόρης Ατρίδης, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Όλα καλά? Καλά, μια χαρά. Νομίζω ότι χτες ήταν η ευκαιρία του Σκουτέρη, κατά μία έννοια, να εκδικηθεί όλους όσους έχουν γράψει τα πάντα για το γεγονός ότι έβγαλε μία απόφαση για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό αρκετά αργά. Δηλαδή χθες ήταν, λες, και ήταν η ευκαιρία του, από τη στιγμή που σας έχω εδώ πέρα, τώρα εγώ έβγαλα μία απόφαση αργά τα μεσάνυχτα, τώρα θα ξεκινήσουμε σήμερα όλοι μαζί. Αλλά δεν είναι και μερική του ευθύνη, 100% βέβαια. Εντάξει. Από τον ΠΑΟΚ αρκετές φορές του ζήτησαν να διακόψει ή να αναβάλει για να δει το βίντεο πρώτα, για να καλέσει τον Κομίνη, για να κληθούν μάρτυρες, αλλά το αρνήθηκε 2-3 φορές. Ένα τέτοιο αίτημα αρνήθηκε. Ναι. Ήταν βέβαια και πάρα πολύ επίμονοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, επειδή τελευταία δυστυχώς έχουμε βρεθεί και έχουν βρεθεί και αυτοί σε πολλές δικαστικές αποφάσεις, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που τους είδαμε τόσο πολύ οργισμένους. Δηλαδή στις διάφορες περιπτώσεις τις οποίες έκαναν αιτήματα, είτε για αναβολή, είτε για διακοπή, είτε ζητούσαν να δει ο δικαστής και οι υπόλοιποι δικαστές, γιατί δεν ήταν ένας, είναι τριμελής η επιτροπή, το βίντεο, ήταν πολύ συναισθηματική και πάρα πολύ έντονη. Πολλές φορές ανέβηκαν οι τόνοι, πάρα πολλές φορές, και στις περισσότερες περιπτώσεις η εξήγηση που έδιναν οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ είναι ότι μας πνίγει το δίκιο. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο, δεν γίνεται να μην το δείτε. Αν το δείτε θα καταλάβετε κι εσείς για πόσο μεγάλη αδικία μιλάμε. Μπορεί το βίντεο να μην έχει ήχο γιατί είναι βίντεο από τις κάμερες που χρησιμοποιεί η αστυνομία, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρες οι κινήσεις που και μικρό παιδί να δει το συγκεκριμένο απόσπασμα θα καταλάβει το τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι λόγια των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, των δικηγόρων του ΠΑΟΚ που έχουν επαναληφθεί πολλές φορές. Κάποια στιγμή ο Γκαγκάτζης γιατί αγανάκτησε και έφυγε? Με αυτή τη Ρίζου. Καλά τα έλεγε η κυρία Ρίζου. Είπε για Ολυμπιακούς Αγώνες, είπε κάτι ωραίο όπως είπε για το στρατό την προηγούμενη φορά. Ήταν πολύ εξειδικευμένες οι παρεμβάσεις. Από ένα σημείο και μετά τα νεύρα ήταν τετωμένα, γιατί σκεφτείτε ότι η διαδικασία ξεκίνησε με ένα 1/4-20 λεπτά καθυστέρηση. Προέκυψε αυτό το θέμα με το αίτημα της ΑΕΚ να μην δικάσει ο κύριος Σκουτέρης. Ο κύριος Σκουτέρης είχε έρθει και λίγο φορτωμένος, γιατί νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που έχει δει στη ζωή του τόσες πολλές φορές το όνομά του στα μανταλάκια. Έχει κάνει και ειδική μνήμα από νωρίς ότι, και έχει ξεκαθαρίσει ότι έχω διαβάσει πολλές φορές ότι με ελέγχουν, δεν με ελέγχει κανένας. Άλλος είναι παπάς αυτό. Άλλος παπάς αυτό. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και σε πολύ έντονο ύφος. Έξω από την αίθουσα,
Ναι, ναι, ναι. Εκεί, κάπου στις 6.30 έχει ξεκινήσει μια γογορομαχία σχετικά με το αίτημα της ΑΕΚ. Ο κ. Κουτέλης διευκρινίζει ότι έχει γίνει με λάθος τρόπο και ότι έπρεπε να διευκρινίσει η ΑΕΚ πριν ξεκινήσει η διαδικασία το ότι θέλει να εξαιρεθεί ο κ. Κουτέλης και να ελέγξει η Επιτροπή μαζί με τα υπόλοιπα της μέλη το ότι το αν θέλει να τον δεχτεί ή όχι το αίτημα. Διακόπτει για περίπου μια μισή, σχεδόν δύο ώρες, εμείς νομίζουμε ότι θα φύγουμε, τόσο πολύ διέκοψα. Αποφασίζουν 3-0 ότι απορρίπτουν το αίτημα της ΑΕΚ. Εδώ έχω την αίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να είναι για κάποιος ιδιαίτερα έτσι, γνώση των νομικών, ότι ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί θέλουν αυτές οι αποφάσεις να βγαίνουν ξεκάθαρα. Δηλαδή μπορεί να, να υπήρχε αμφιβολία για το αν θα είναι 2-1 ή 3-0. Και εν τέλει να το συζητούσαν και να βγήκε το 3-0. Και κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε μετά τις 8 η όλη διαδικασία και έχει επιστρέψει και πάλι ο κύριος Σκουτέρης, καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει ήδη πάρα πολύ ώρα και ότι θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο προσεκτικοί οι δικηγόροι και των δύο πλευρών. Τώρα η κυρία Ρίζου από την πλευρά της ΑΕΚ επέλεξε κάπου στις 11 και να κάνει μια αγόρευση στην οποία θέλαμε να φτάσουμε από την Καλαμαριά στο κέντρο και πήγαμε λίγο από Αθήνα, γυρίσαμε από Λάρισα και κάποια στιγμή φτάναμε και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πήγε δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανε μια αναφορά στην Εκεχηρία, μίλησε για διεθνή και παγκόσμια ειρήνη η οποία θα έπρεπε να υπάρχει στους αγώνες και ότι δεν υπήρχε αυτή η ειρήνη σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και γι' αυτό τον λόγο ταράχτηκαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Από ένα σημείο και μετά ήταν πάρα πολύ περίεργα αυτά που έλεγε. Οργίστηκε ο Γαγκάτσης και βγήκε προς τα έξω γιατί δέχτηκε και μία έτσι επίθεση από την κυρία Ρίζου η οποία για κάποιο λόγο νόμιζε ότι την πρόσβαλαν κάποιοι. Μετά αφού έφυγε ο κύριος Γκακάτσης υπήρξε μία επίθεση και προς τον κύριο Σκουτέρη γιατί του είπε η κυρία Ρίζου είναι δυνατόν να λέτε ότι θα έπρεπε να μου συμπεριφέρονται καλύτερα εμένα, ότι θα έπρεπε να έχω διαφορετική μεταχείριση, πιο ευγενική γιατί είμαι γυναίκα. Της λέει ο κύριος Σκουτέρης, το λέω γιατί δεν θα έπρεπε να ανέβουν οι τόνοι και για λόγους ευγενίας. Μην το παίρνετε διαφορετικά από ό,τι το λέω. Έγινε αυτή η διευκρίνηση. Μετά τον κύριο Γκακάτση έφυγαν και άλλοι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Γιατί η κυρία Ρίζου έλεγε αυτά τα περίεργα που σας περιγράφω και πολλοί κόσμος δεν μπορούσαν να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο πήγαινε με αυτόν τον τρόπο την αγόρευσή της. Έφυγε και ο κύριος Σωμοφορίδης, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να ακούω ανακρίβειες και σενάρια. Η κατάσταση είναι πολύ ξεκάθαρη. Οπότε πήρε αυτή η αποχώρηση, την άφησε την κυρία Ρίζου να κάνει την τοποθέτησή της. Τελευταίος ήταν ο κύριος Λισάνδρου και όταν πήρε τον λόγο ο κύριος Λισάνδρου, επέστρεψε και ο κύριος Γκαγκάτσης, επέστρεψε και ο κύριος Σωμοφορίδης και οι υπόλοιποι δικηγόροι του ΠΑΟΚ που είχαν βγει λίγο νωρίτερα, είχαν κάνει έτσι μια παύση. Τρεις, τέσσερις, πέντε φορές ο δικαστής είπε θα δούμε το βίντεο. Μετά είπε θα δούμε αν το λάβουμε υπόψη. Μετά στο τέλος είπε θα δούμε αν το δούμε το βίντεο. Κατάλαβες τελικά αν θα το λάβει υπόψη, γιατί νομίζω από περίεργεια έστω θα το δει. Εντάξει, άτυπα. Αν θα το λάβει υπόψη ή όχι. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ο ΠΑΟΚ σχεδόν έβαλε βέτο το ότι μπορεί να έφευγε και από την δίκη σε περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη το συγκεκριμένο υλικό. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη μάχη γιατί η ΑΕΚ επικαλέστηκε ότι υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό και σε πρώτο βαθμό. Μάλιστα η ΑΕΚ μέσω της κυρίας Ρίζου προσπάθησε να πει ότι δεν είναι σωστό το αίτημα που έχει ο ΠΑΟΚ σε πρώτο βαθμό για να πάρει το υλικό και από τη στιγμή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την πλευρά του ΠΑΟΚ ένα αίτημα για να πάρει οπτικοακουστικό υλικό σε πρώτο βαθμό, δεν μπορεί, είναι παράνομο να το φέρει σε δεύτερο βαθμό. Ο ΠΑΟΚ διευκρίνησε ότι έχει κάνει αίτημα στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης και ότι υπάρχει βάση νόμου ένα αίτημα που έπρεπε να κάνει το πειθαρχικό όργανο της Λίγκας για να πάρει το συγκεκριμένο υλικό από τις κάμερες από τα τούνελ των αποδητηρίων για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Αφού λύθηκε αυτό, οι άνθρωποι του δικεφάλου ξεκαθάρισαν ότι μιλάμε για ένα υλικό διάρκειας 4 ώρων, 2 ώρες η κάθε κάμερα, ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει μπει στη διαδικασία να κόψει ένα απόσπασμα 4-5 λεπτών περίπου για να διευκρινίσει στους δικαστές το τι ακριβώς έχει συμβεί στις στιγμές που είναι και οι πιο. Χωρίς να έχει πρόβλημα να παρουσιαστεί και το 4ωρο. Έτσι, δηλαδή δεν ότι έκανε ένα μοντάζ ό,τι ήθελε. Τέσσερις ώρες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ επέμεινε το 4ωρο κατέθεση. Να δουν οι δικαστές εκεί μπροστά το 4λεπτο βίντεο, γιατί αυτό θα μπορούσαν να δουν εκείνη τη στιγμή. Αυτό που απάντησε ο κ. Κουτέρης και οι συνάδελφοί του είναι ότι επιφυλασσόμαστε για το τι ακριβώς θα συμβεί με το οπτικοακουστικό υλικό και θα το λάβουμε υπόψη. Και σας λέμε ότι τώρα δεν θα το δούμε. Το επιφυλασσόμαστε αυτό που ακούστηκε από τα χείλη του κ. Κουτέρη ήταν η αφορμή για να γίνουν έξαλλοι στον ΠΑΟΚ
και να κάνουν, να δώσουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Ούρλιαζαν 3-4 δικηγόροι και έλεγαν και στον κύριο Σκουτέρη και στους συναδέλφους του, δεν γίνεται να είναι τόσο ξεκάθαρη η αλήθεια στο βίντεο και να μην θέλετε να τη δείτε. Στην πορεία, επειδή υπήρξε και αίτημα και αναβολής και διακοπής από τον ΠΑΟΚ και ζητήθηκε ουσιαστικά από την πειθαρχία, από την εφέσεων της ΕΠΟ να συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης αύριο το πρωί και να δοθεί ο χρόνος στον κύριο Σκουτέρη και στους συναδέλφους του να δουν το βίντεο μόνοι τους αφού αυτό ήθελαν, δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα και σε όλες τις αναφορές που έγιναν στην συνέχεια, επειδή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επικαλέστηκαν το βίντεο και επειδή και ο μάρτυρας της ΠΑΟΚ, ο κύριος Ξαντινίδης, πάρα πολλές φορές αναφέρθηκε στο βίντεο και περιέγραψε τι έζησε, το οποίο διευκρίνησε ότι είναι φανερό στο βίντεο, νομίζω ότι η αίσθηση που μας δόθηκε όλους όσους ήμασταν εκεί είναι πως θα το λάβουν υπόψη, δεν ξέρω αν θα κάτσουν να δουν το τετράωρο, αλλά σίγουρα το κομμάτι αυτών των 4-5 λεπτών που έχουν κόψει του ΠΑΟΚ θα μπουν στη διαδικασία να τον δουν και θα θελήσουν να έχουν μία γεύση για το τι ακριβώς ανέφεραν τόσες πολλές φορές οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Και επειδή αναφέρθηκε και στον κύριο Κωνσταντινίδη, να σας πω ότι... Στον Παντελή. Από την πλευρά του είχε μία φοβερή πραότητα στον λόγο του, μία πολύ μεγάλη ψυχραιμία και περιέγραψε πολύ λεπτομερώς όλα όσα έγιναν, παρότι πιέστηκε από τους δικηγόρους της ΑΕΚ και από τον κύριο Λισάνδρου και από την κυρία Ρίζου. Ειδικά ο κύριος Λισάνδρου, νομίζω ότι κόντρα στη συμπεριφορά που έχει με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει όσες φορές τον έχουμε δει, είχε λίγο εκνευριστεί και ήταν και λίγο εριστικός προς τον κύριο Κωνσταντινίδη στις ερωτήσεις του στο συγκεκριμένο κομμάτι της εξέτασης του μάρτυρα. Πάντως έδειξε προς όλους ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στα αποδυτήρια, ότι έχει πολύ καθαρή εικόνα όλων όσων έγιναν. Είπε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα τουλάχιστον 15 χρόνια και έχω φέρει στην Φανέλα της Εθνικής. Πιστέψτε με, αν η ΑΕΚ θεωρεί ότι έχει τρομοκρατηθεί, δεν είχε σε καμία περίπτωση τέτοια εικόνα και σας επιβεβαιώνω και εγώ ότι δεν θα μπορούσε να έχει τρομοκρατηθεί η ΑΕΚ, γιατί κανένας δεν κατάλαβε την ύπαρξη όπλου και γιατί έχω ζήσει πολύ πολύ χειρότερες εικόνες σε γήπεδα και τρομοκρατίες, όπου εκεί όντως μιλάμε για όπως τρομοκρατία, της Ριζούπολης, γιατί εδώ της ναι, περιβόητης. Ακριβώς, όπως επικαλέστηκε αυτό το παιχνίδι και είπε ότι εκεί όντως τρομοκρατηθήκαμε, στην Τούμπα δεν πείραξε κανένας στους παίκτες του ΑΕΚ. Και για αυτό το λόγο, αν δείτε. Το επιβεβαίωσε και ο Δημάτος αυτό. Δεν παρεμποδίστηκαν να πάνε στα αποδυτήρια, δεν τρομοκρατήθηκαν στα αποδυτήρια κτλ. Στο τέλος, η τελευταία σκηνή, είπε ο Δημάτος για δημιουργία μάτς στα αποδυτήρια και από τον ΠΑΟΚ απέδειξαν ότι δεν μπήκε ποτέ δημιουργία. Δεν το κατάλαβα. Το τέλος. Κάτι που προσκόμισε ο Μαυρομάτης. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Δημάτο για το αν υπήρχε δημιουργία των ΜΑΤ που μπήκε στα αποδυτήρια. Με σκοπό να αποδειχθεί ότι υπήρχε ένταση, ξέρω εγώ, ναι. Ναι, ο κύριος Δημάτος είπε ότι ναι, πέρασε μια δημιουργία, είχε τουλάχιστον 7-8 αστυνομικούς των ΜΑΤ. Δεν θυμάμαι για το πόσα ακριβώς λεπτά ήταν αυτό το πέρασμα, αλλά όταν του έγινε τη διευκρινιστική ερώτηση, αν μιλάμε για πέρασμα των ανθρώπων του ΜΑΤ, αν διήλθαν δηλαδή, και ο κύριος Μπίνας την έκανε αυτή την ερώτηση, εκείνος απάντησε ότι έμειναν στα αποδυτήρια για τουλάχιστον 5-6 λεπτά, δεν θυμάμαι αν ήταν και λίγο παραπάνω. Και κάπου εκεί προσπάθησε το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ να τον παγιδεύσει, μπήκε ο κύριος Μαυρομάτης στην εξέταση του μάρτυρα και από την πλευρά του ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ότι έπεσε σε κάποιες έτσι αντιφάσεις ο κύριος Δημάτος, γιατί αυτό που έτσι τόνισαν ως κατακλείδα είναι ότι κύριοι δικαστές, δείτε το βίντεο, γιατί αν δείτε το βίντεο θα καταλάβετε ότι ΜΑΤ δεν έχουν βρεθεί στα αποδυτήρια της Τούμπας, γιατί δεν υπήρξε ποτέ ένταση. Το αν μια δημιουργία διήλθε για να μπει ή να βγει τον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει σίγουρα καμία σχέση με αυτό που λέει ο κύριος Δημάτος για παραμονή. Μάλιστα. Ωραία. Γρηγόρη, μεγάλωσε τις εμπειρίες σου, τις δικαστικές, και από αυτή την εκδίκαση που μας είπε νωρίτερα ο κ. Σημειοφορίδης, ότι δεν ήταν η μεγαλύτερη, γιατί υπήρχε η δίκη του Φασούλα με τον ΠΑΟΚ που κράτησε 2 μέρες. Φαντάσου και τι γινότανε. Για... Την επικαλέστηκε και χθες ο κ. Σημειοφορίδης στη συγκεκριμένη δίκη, αλλά ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος είπε πως πρώτη φορά βρισκόμαστε έτσι σε δικαστήριο τέτοιες ώρες. Σκεφτείτε ότι 2:20 που το τελείωσαν και ολοκληρώθηκε η ακροματική διαδικασία, υπήρξε μια ανακούφιση από όλους. Γιατί ο Σκουτέρης
που προσπάθησε μέχρι το τέλος και οι συνεργάτες του βέβαια, απλά αναφέρομαι κυρίως στον πρόεδρο, να είναι πολύ προσεκτικός και να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται και από τις δύο πλευρές, γιατί είναι και ο άνθρωπος που θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση, είναι ένας δικαστής που ξεκίνησε χθες τη μέρα του από τις 9 η ώρα το πρωί. Με ξέρεις αυτό το δίωρο που είχε την ευκαιρία εκείνος να φύγει και εμείς περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Κατά τα άλλα ήταν μια πάρα πολύ έντονη μέρα, στην οποία δίκωσε μέχρι τις 2 παρά το ξημέρωμα. Μπορεί να πήγε για κανένα μασάζ εκεί στο δίωρο. Είπα για καφέ τώρα το άνθρωπο πήγε για μασάζ. Μακάρι να πήγε μασάζ να το σημερακλεί. Μάλιστα. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ, να είστε καλά. Έγινε για να πούμε ότι έχει πέσει ένα μαχητικό αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας. Στη Σκύρο. Μοιράζ. Στη Σκύρο. Η πρώτη πληροφορία είναι ότι το Μοιράζ σηκώθηκε για να αναχαιτήσει τουρκικά μαχητικά που είχαν μπει στο FIR Αθηνών. Δεν έχει βρεθεί ο χειριστής, δεν έχει δώσει... Είναι τεχνικό πρόβλημα, μην αρχίσει τον πόλεμο με την Τουρκία. Πάνω από τη Σκύρο έπεσε. Ναι. Αυτή είναι μια δυσάρεστη είδηση τελευταία. Λογικά αύριο Παρασκευή, κάτι παραπάνω θα πούμε για ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό που δεν αναφέραμε είναι μια δήλωση του κυρίου Βασιλιάδη, ο υπουργός, προκαταβάλλοντας ότι η ΑΕΚ θα δικαιωθεί και στο δευτεροβάθμιο για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έκανε κάποιες δηλώσεις για το ότι στο ΑΕΚ Απόλλων της 6ης Μαΐου θα υπάρχει φιέστα. Και αν είναι δυνατόν να τα κάνουμε μαντάρα και σε φιέστα, γιατί είναι και κάποιος άλλος αγώνας εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο κτλ. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι πριν από μια δικαστική απόφαση, ο υπουργός. Και επειδή το έχει κάνει το λάθος ήδη μία φορά. Θεωρεί δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα δικαιωθεί και θα είναι αυτή που θα πανηγυρίζει 6 Μαΐου. Λες και δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να χάσει την υπόθεση ΑΕΚ, μια και αποδείχθηκε ποιος έχει την ευθύνη για ότι δεν ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Λες λοιπόν και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δικαιωθεί ο ΠΑΟ και στις 6 Μαΐου να μην ξέρουμε ποιος θα έχει φιέστα. Για εκείνον στις δηλώσεις του είναι βέβαιο ότι 6 Μαΐου θα κάνει φιέστα η ΑΕΚ και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα κτλ. Κτλ. Για το ΆΚΑ και έναν αγώνα με τον Απόλλωνα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό για τον Βασιλιάδη που προκαταβάλλει μια δικαστική απόφαση. Και έχουμε και ένα θέμα, μια συνάντηση του κυρίου Σαββίδη με τον κύριο Τσαβούσογλου. Δεν είναι αθλητικό το θέμα, αλλά μπορείτε να το δει στο ΠΑΟ 24. Στις ορθόδοξες εκκλησίες. Αυτά από εμάς. Ένα λεπτό μετά τις 2 με ΠΑΟ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.